Η υπόθεση της εξαφάνισης του Τζαμάλ Κασόγκη εξακολουθεί να δοκιμάζει τις σχέσεις της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία αλλά και την Δύση. Τα έχνη του δημοσιογράφου που με τα άρθρα του στην Washington Post ασκούσε σκληρή κριτική στην Σαουδαραβική κυβέρνηση χάθηκαν στις 2 Οκτωβρίου, αφότου προσήλθε στο προξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη για προσωπική του υπόθεση. Η Σαουδική Αραβία πρέπει να συνεργαστεί, ιδίως αφήνοντας το γραφείο του ανώτατου εισαγγελέα και ειδικούς να εισέλθουν στο προξενείο της. Πώς χάθηκε εκεί μέσα, στο προξενείο? Για χάρη της έρευνας και προκειμένου να έρθουν όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα, χρειάζεται συνεργασία, αλλά δεν την έχουμε δει ακόμα. Θέλουμε όμως να τη δούμε. Η υπόθεση απασχολεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει απίθανο το ενδεχόμενο ο Κασόγκη να είναι ακόμα ζωντανός και να απειλεί τη Σαουδική Αραβία εφόσον έχει ευθύνη για αυτό. Θα μιλήσω τηλεφωνικά με τον Τούρκο πρόεδρο και τον ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας επειδή νομίζω ότι αυτό είναι σωστό να τους ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Σε πρώτη φάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο σκέφτονται σοβαρά να μποϊκοτάρουν την μεγάλη επιχειρηματική διάσκεψη που έχει προγραμματίσει στο Ριάντ στα τέλη του μήνα.